Καλώς ήρθατε για ακόμα μία φορά πίσω στο κανάλι μου. Χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω. Σας έχω ένα θέμα αυτή τη φορά, το οποίο νομίζω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ, γιατί μου το έχετε ζητήσει πάρα πολλές από εσάς. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για κοσμήματα. Σας έχω μιλήσει για ρούχα, για παπούτσια, για τσάντες. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε ασχοληθεί το τελευταίο διάστημα καθόλου με το κόσμημα. Οπότε, σας έχω τα top αγαπημένα μου κοσμήματα από την προσωπική μου συλλογή. Φυσικά από κάτω θα σας έχω όλα τα links, ούτως ώστε να τα βρείτε και να τα αγοράσετε κι εσείς αν σας αρέσουν. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με το βίντεο. Έφερα την κάμερα λίγο πιο κοντά ούτως ώστε να βλέπετε τα κοσμήματα με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και πάμε να ξεκινήσουμε από το αγαπημένο μου είδος κοσμήματος που είναι τα τζόκερς. Τα φοράω συνέχεια, μου αρέσουν πάρα πολύ και σας έχω τα 5 αγαπημένα μου. Θα ξεκινήσω λοιπόν με το πιο αγαπημένο μου από όλα το τελευταίο διάστημα, το οποίο είναι αυτό εδώ το τζόκερ από την εταιρεία Queensland. Μου αρέσει πάρα πολύ, ίσως σε πολλές από εσάς φαίνεται αρκετά extravagant, αλλά μου αρέσει ακριβώς γι' αυτόν εδώ το λόγο. Ξέρετε ότι είμαι γενικά της λογικής more is more. Είναι αρκετά rock, είναι πολύ sexy. Μ' αρέσει να το συνδυάζω με πιο απλά ντυσίματα. Για παράδειγμα, μου αρέσει να το συνδυάζω με ένα λευκό t-shirt και από πάνω με ένα biker jacket. Οπότε να κάνω έναν πιο rock streetwear συνδυασμό. Και μιας και μιλάμε για rock αισθητική και για μαύρο και για μέταλλο, θα σας δείξω ένα επίσης καταπληκτικό τζόκερ, το οποίο είναι εννοείται λίγο πιο απλό από το προηγούμενο. Είναι φαρδί, έχει αυτά εδώ τα μεταλλικά ρομβάκια. Μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο τζόκερ να το συνδυάζω με πιο bohemian looks. Για παράδειγμα, μου αρέσει πάρα πολύ να το φοράω με αυτό εδώ το φόρμα. Πάντα αυτά τα δύο τα φοράω μαζί. Και μιας και μιλάμε για πιο εντυπωσιακά τζόκερς, θα σας δείξω αυτό εδώ το υφασμάτινο γλιτερένιο τζόκερ. Το συγκεκριμένο το έχω πάρει από την εταιρεία Miss Pap. Είναι πολύ φαρδί, ίσως σε πολλές από εσάς δεν αρέσει να φοράτε φαρδιά τζόκερς, αλλά εμένα είναι από τα αγαπημένα μου. Μου αρέσουν πολύ γιατί είναι πολύ εντυπωσιακά και επίσης, κακά τα ψέματα, τώρα το χειμώνα ζεσταίνουν λίγο περισσότερο το λαιμό μας. Και μιας και σας έδειξα λάμψη, θα σας δείξω ένα πάρα πολύ glamorous choker, το οποίο είναι αυτό εδώ από τα H&M. Αποτελείται από πάρα πολλά στρασάκια, από πάρα πολλές πέτρες. Μπορείτε να το φορέσετε και με ένα πουλοβεράκι, με ένα φουτεράκι. Μου αρέσει πάρα πολύ να συνδυάζω επίσης αντιθέσεις, δηλαδή να φορέσω ένα πιο glamorous choker με ένα πιο sporty top από πάνω. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν και οι πιο απλές επιλογές, τις οποίες τις επιλέγουμε σε μέρες που θέλουμε να μην είμαστε τόσο έντονα ντυμένες, να είμαστε πιο διακριτικές στο στυλ μας. Και είναι ένα από αυτά τα τζόκερς, είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι σε γκρι σουέντ λουράκι, με αυτό εδώ το ασημένιο κρυκάκι. Είναι πάρα πολύ λεπτό, πάρα πολύ όμορφο και διακριτικό. Και στην ίδια αισθητική σας έχω και μία επιλογή σε μαύρο, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Θα προχωρήσω λοιπόν και σε κάποια άλλου είδους κολιέ, τα οποία δεν ανήκουν στην κατηγορία τζόκερς, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφα και νομίζω ότι αξίζει να τα δείτε. Θα ξεκινήσω λοιπόν με κάποια μεταλλικά περιδέρεα, τα οποία είναι αυτά εδώ τα δύο. Είναι από την εταιρεία XDX Bijou. Μου αρέσει να τα συνδυάζω μαζί γιατί είναι χρυσό και ασήμι. Συγκεκριμένα κολιέ, όπως και αυτά εδώ, επίσης από την XDX Bijou, μου αρέσει πολύ να τα συνδυάζω με πιο bohemian looks. Πάμε να σας δείξω και αυτά, γιατί είμαι σίγουρη θα σας αρέσουν. Αυτό εδώ λοιπόν το συγκεκριμένο είναι μία αλυσίδα ασημένια με λουλουδάκια, την οποία μπορείτε να φορέσετε είτε με αυτόν τον τρόπο, σαν το κλασικό κολιέ, αλλά επίσης μπορείτε να το προσαρμόσετε και να το κάνετε στενό, ούτως ώστε να το δέσετε σαν τσόκερ στο λαιμό σας. Και επίσης έχω και αυτό εδώ το κολιέ, το οποίο σας το έχω ξαναδείξει. Γενικά μου αρέσουν πολύ οι σταυροί, είναι αρκετά στη μόδα φέτος. Μ' αρέσει να μπλέκω τις αποχρώσεις του ασημί, του χρυσού, του rose gold, δίνουν ένα πιο ethnic και bohemian touch στο ντύσιμό σας, οπότε μου αρέσει πολύ να το συνδυάζω με bohemian φορέματα, με πουκαμίσες και να παίζω με τους συνδυασμούς τους. Τώρα, συνεχίζοντας, σας έχω ένα άλλο είδος κοσμήματος, το οποίο ουσιαστικά είναι η σουέντ αυτή η κορδέλα, είναι πολύ μεγάλη, με τα μεταλλικά στοιχεία, έχει αυτόν εδώ τον κύκλο μπροστά, μπορείτε να τον φορέσετε είτε να το δέσετε και να αφήσετε πίσω τα σκοινιά, είτε να το περιπλέξετε γύρω από το λαιμό σας, που μου αρέσει πάρα πολύ να φοράμε τα κοσμήματα πάνω από τα μαλλιά μας.
Μπορείτε να το συνδυάσετε επίσης το συγκεκριμένο, για παράδειγμα, με κάτι τέτοιο, ούτως ώστε να το κάνετε λίγο πιο rock. Να το φορέσετε με πλεκτά πουλοβεράκια. Και σας έχω και ένα άλλο κολιέ, το οποίο είναι αυτό. Ανήκει σε αυτή την κατηγορία κοσμήματος που είναι τα πιο μακριά. Παρ' όλα αυτά μπορείτε να προσαρμόσετε το πόσο μακριά θέλετε να φτάνει. Αυτά μου αρέσει να τα φοράω πολλά μαζί. Και έχω να σας δείξω και ένα άλλο κόσμημα, το οποίο είναι αρκετά statement και εντυπωσιακό και αυτό. Και μιλάω για αυτό εδώ το φανταστικό κολιέ, το οποίο αποτελείται από πράσινα, από φούξ, από μπλε, από ροζ κρυσταλάκια. Είναι πάρα πολύ μοναδικό και όμορφο. Το οποίο αυτό εδώ μπορείτε να το φορέσετε είτε με κάτι πιο απλό, με ένα μονόχρωμο ρούχο από κάτω, ούτως ώστε να μην κάνετε πολύ busy το look σας, αλλά εγώ προσωπικά λατρεύω να συνδυάζω τέτοιου είδους κοσμήματα με ρούχα με έντονα prints από κάτω. Για παράδειγμα, μου αρέσει πάρα πολύ να συνδυάσω το συγκεκριμένο κολλέ με ένα πουά top, με ένα πουά πουκάμισο ή με ένα ριγέ πουκάμισο. Οπότε να δημιουργήσω αυτή την λογική του print on print και θα προχωρήσω με σκουλαρίκια. Το τελευταίο διάστημα είμαι πιο απλή στα σκουλαρίκια μου. Μου αρέσει να φοράω πολλά, έχω αρκετές τρύπες εδώ στα αυτή. Έχω 5 τρύπες και μία από εδώ. Οπότε μου αρέσει να φοράω διακριτικά, αλλά πολλά σκουλαρίκια μαζί. Οπότε έτσι σε πιο λεπτά σκουλαρικάκια σας έχω πάρα πολλές επιλογές. Μία πολύ αγαπημένη μου επιλογή είναι αυτή εδώ. Είναι από τη My Precious. Επίσης σας έχω άλλα πολύ όμορφα κρυκάκια. Τα οποία είναι από την εταιρεία Twininas και μετά σας έχω και αυτά εδώ τα κρυκάκια με τα φτερά, τα οποία έχουν και χρυσό και ασήμι επάνω. Λατρεύω να τα συνδυάζω όλα αυτά μαζί και να δημιουργώ εδώ ένα χρυσό ασημένιο αποτέλεσμα με πάρα πολλά μικρά σκουλαρικάκια. Παρ' όλα αυτά μου αρέσει και η υπερβολή στα σκουλαρίκια. Και θεωρώ ότι ένα έντονο σκουλαρίκι μπορεί να αλλάξει όλο το ντύσιμο. Δεν χρειάζεται ένα πολύ έντονο σκουλαρίκι να το συνδυάσουμε με άλλου είδους κοσμήματα. Και τώρα σας έχω αυτήν εδώ την επιλογή. Είναι από την Κατερίνα Σφινάρετα συγκεκριμένα. Είναι από την καλοκαιρινή της συλλογή, αλλά εγώ λατρεύω να τα φοράω όλο το χρόνο. Είναι μοναδικά. Είναι αυτά εδώ λοιπόν. Έχουν και μοβ και κόκκινο. Είναι φανταστικά. Και σας έχω επίσης ένα πολύ ιδιαίτερο σκουλαρίκι, το οποίο είναι αυτό εδώ, από Plexiglas. Νομίζω ταιριάζει αρκετά με το κολλιέ που σας έδειξα προηγουμένως. Είναι αυτά εδώ, είναι αυτές εδώ οι μοβ μαργαρίτες. Επίσης πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και το πώς θα έχετε πιασμένα τα μαλλιά σας. Για παράδειγμα, όταν θέλουμε να φορέσουμε ένα πολύ έντονο και statement σκουλαρίκι, καλύτερα είναι λίγο τα μαλλιά μας να τα έχουμε προς τα πίσω, να τα έχουμε λίγο πιασμένα. Όταν φοράμε έτσι πολλά κρυκάκια, πολλά μεταλλικά στοιχεία εδώ στο αυτί μας, μου αρέσει πολύ να κάνουμε αυτό εδώ το half bun επάνω ή να πιάνουμε κοτσάκια τη μέλιτα. Δηλαδή το σκουλαρίκι έχει να κάνει πάρα πολύ με το στυλ του μαλλιού σας. Και θα προχωρήσω λοιπόν σε κάποια αγαπημένα μου δαχτυλίδια. Είμαι άνθρωπος γενικά που δεν φοράει πολύ συχνά δαχτυλίδια. Παρ' όλα αυτά μου αρέσουν πολύ και όταν βρω κάποιο σχέδιο το οποίο θα με συναρπάσει, τότε θα τα φοράω συνέχεια. Και θα τα φοράω όλα μαζί. Σας δείχνω λοιπόν κάποια από τα πολύ αγαπημένα μου δαχτυλίδια. Αυτά εδώ τα δύο είναι από την εταιρεία XDX Bijou και αυτά εδώ τα δύο είναι κάποια vintage παλιά της μαμάς μου. Μου αρέσει πολύ τα δαχτυλίδια να επιλέγω ασήμι και μπρούτζο και να τα μπλέκω μεταξύ τους. Και τώρα που ασχολούμαστε με το χέρι, σας έχω και βραχιόλια. Και μου αρέσει επίσης πάρα πολύ η υπερβολή στα βραχιόλια, το λεγόμενο arm party. Arm party λοιπόν το λέμε γιατί αποφασίζουμε και φοράμε πάρα πολλά βραχιόλια μαζί. Μου αρέσει πολύ να συνδυάζω μεταλλικά βραχιόλια. Γενικά το τελευταίο διάστημα είμαι πολύ του μεταλλικού κοσμήματος. Σας δείχνω λοιπόν εδώ τι έχω φορέσει. Φοράω αυτά εδώ τα μεταλλικά βραχιόλια που είναι τύπου ταυτότητα. Αυτό είναι ένα παλιό της μαμάς μου. Να το βγάλω να σας το δείξω. Αυτό εδώ λοιπόν το έχω και σε ασημί και σε rose gold. Τα συγκεκριμένα είναι από την εταιρεία Twininas. Επίσης από την ίδια εταιρεία αυτό εδώ, να το πιάσω από τη σωστή πλευρά, αυτό εδώ το βραχιολάκι με αυτόν εδώ τον κύκλο μπροστά μου δημιουργούν μια πιο bohemian αισθητική, με πάνε λίγο στην εποχή των 80s που φορούσαν πολλά μαζί βραχιόλια, κυρίως από μέταλλο. Επίσης σας έχω αυτό εδώ το καταπληκτικό βραχιόλι, μου αρέσει τρελά, αυτό είναι αρκετά rock, αλλά παράλληλα μου δίνει και αυτή την ποέμικη διάθεση. Κάποιο άλλο κόσμημα με rose gold λεπτομέρειες και με αυτά εδώ τα κυκλάκια.
Αυτά ήταν λοιπόν τα αγαπημένα μου κοσμήματα. Θα σας έχω αφήσει από κάτω όλα τα links για να τα βρείτε και να τα αποκτήσετε κι εσείς. Αφήστε μου ένα like αν σας άρεσε το βίντεο. Επίσης αφήστε μου ένα σχόλιο, κάτι για να μου πείτε ποια είναι η αγαπημένη σας κατηγορία κοσμήματος και ποιο ήταν το αγαπημένο σας κόσμο από αυτά που σας έδειξα. Περιμένω το subscribe σας, πατήστε και το καμπανάκι γιατί και αυτό είναι απαραίτητο. Και εγώ θα σας δω στο επόμενο βίντεο με ένα μοναδικό, φανταστικό, καταπληκτικό project που είμαι σίγουρη ότι θα σας συναρπάσει. Φιλάκια πολλά!